Στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον οποίο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είχε συνάντηση, βρίσκεται πλέον η έκθεση της διεθνούς εταιρείας που έλεγξε τα οικονομικά πεπραγμένα της απελθούσας Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου. Παρέδωσα επισήμως στον Υπουργό την έκθεση από τον έλεγχο της διεθνούς εταιρείας στις οικονομικές δραστηριότητες και δράσεις της απελθούσας Περιφερειακής Αρχής. Πλέον αναμένουμε την αξιολόγηση εκ μέρους της ενιαίας αρχής διαφάνειας της έκθεσης. Εμείς από την πλευρά μας δεν δίνουμε καμία περαιτέρω διάσταση στο θέμα. Δεν μπαίνουμε σε ερμηνείες. Η έρευνα έγινε από μια εξόχως αξιόπιστη εταιρεία με διεθνή παρουσία. Η έκθεση παραδόθηκε, από εκεί και μετά είναι η υπόθεση της πολιτείας, σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Αναφορά στην όλη εξέλιξη και από τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστο Λαμπρόπουλο. Τι βγαίνει από το πόρισμα, καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που επιδιώκει η Περιφερειακή Αρχή είναι να μην υπάρχει καμία σκιά στο τι έγινε και πώς έγινε στην προηγούμενη περίοδο. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε γίνει αποδέκτες διαφόρων αναφορών, δεν θέλω να πω τη λέξη καταγγελιών, διαφόρων αναφορών για το πώς έχει λειτουργήσει, πώς έχουν λειτουργήσει όλοι οι θεσμοί και όλες οι διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς δεν παραλάβαμε την περασμένη Περιφερειακή Αρχή τίποτα. Θυμάστε πολύ καλά ότι εγκατασταθήκαμε την 1η Σεπτεμβρίου σε άδεια κτίρια. Επομένως, η πρόθεση αυτού του ελέγχου δεν είναι ούτε να καταδικάσουμε κανέναν, ούτε να επιρρύψουμε άδικες ευθύνες σε κανέναν. Η λογική του πορίσματος αυτού είναι να ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και ελπίζουμε να μην υπάρχει καμία σκιά ή καμία ευθύνη για κανέναν από αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες και τα οικονομικά της περιφέρειας την περασμένη περίοδο.